Με το χρυσό τώρα, κυρίες και κύριοι, μετάλλιο στα χέρια, επέστρεψε από την Ντόχα του Κατάρ ο Λευτέρης Πετρούνιας, όπου διεξήχθη το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής. Το χρυσό, Λευτέρη, που αναδείχθηκε για τρίτη συνεχόμενη φορά παγκόσμιος πρωταθλητής, μολονότι αγωνίστηκε με αφόρητους πόνους στον ώμο του, υποδέχτηκε πλήθος κόσμου στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μιλώντας με σεμνότητα για το νέο του επίτευγμα, επέδειξε για άλλη μια φορά το ήθος και το μεγαλείο της ψυχής του. Με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, ο Λευτέρης Πετρούνιας ταξιδεύει για το Παρίσι, όπου το πρωί της Δευτέρας θα υποβληθεί σε επέμβαση στο λαβωμένο του ώμο από τον κορυφαίο εξειδικευμένο γιατρό στον κόσμο. Θα μπω για χειρουργείο, γνωρίζοντας ότι υπάρχει όλο αυτό που στον ώμο μου που θα με κρατήσει κάποιους μήνες έξω. Είπαμε να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο ο κριτής μας και ο προπονητής μου και ο γιατρός μου, ο Οδυσσέας Παξινός, που με βοήθησαν πάρα πολύ με τα λόγια τους, προκειμένου να ξαναλλάξω γνώμη και να κάνω μια τελευταία προσπάθεια για να μπω ευχαριστημένο στο χειρουργείο. Φίλοι και συγγενείς τον περίμεναν το βράδυ του Σαββάτου στο Ελευθέριος Βενιζέλος για μια αγκαλιά και ένα ευχαριστώ στον κορυφαίο των κορυφαίων, στον τρεις φορές πρωταθλητικός μου, αήττητο από το 2015 χρυσό Ολυμπιονίκη μας. Πιστεύουν οι άνθρωποι που με αγαπάνε σε μένα και οι Έλληνες, η αγάπη που μου δείχνουν είναι τόσο μεγάλη που θέλω να συνεχίζω να κερδίζω. Μαζί του και η Βάσο Μιλούση μετά την τελευταία της παράσταση στη Δοκό Ισορροπίας. Η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια της ενόργανης, η μεγαλύτερη θαυμάστριά του. Είναι ο πιο δυνατός άνθρωπος που έχω γνωρίσει, οπότε και μάλλον αυτό το αποδεικνύει κάθε φορά με τις πράξεις του. Αυτή τη φορά ήταν ένας διαφορετικός αγώνας. Από τις 10 ασκήσεις, στις 7 ασκήσεις υπάρχει μία μαχαιριά στον ώμο μου, που πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ το μυαλό προκειμένου να μπορέσω να εκτελέσω σωστά, χωρίς να πηδήξω κάτω από τους κρίκους από τον πόνο. Η Ντόχα αποτελεί παρελθόν. Η ιστορία έγραψε. Ο Λευτέρης Πετρούνιας σε τρεις μήνες θα είναι έτοιμος να ανέβει ξανά στους κρίκους για να μπει στην τελική ευθεία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Τίποτα δεν τον σταματά. Ούτε αντίπαλοι, ούτε το σώμα του.